και πλέον ειδικού σε αυτά τα θέματα, τον Υφυπουργό Παιδεία, τον κύριο Άγγελο Σιρήγο, τον οποίο έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μα στο στούντιο. Μα κάνετε και ποδαρικό να σα πούμε στην εκπομπή στο στούντιο για το 2023. Καλή χρονιά, 23. κύριε Συριγο. Καλή χρονιά, κύριε Καλή χρονιά, Λιβαδάρη, κύριε Καλέτσιε. Ευχαριστώ πολύ. Χαρά μου που σα κάνω εγώ το ποδαρικό. <laughs> να είστε καλά, να είστε καλά. Ε, ελπίζουμε να είναι εξίσου γούρικο και για εσά και για μα. Μακάρι. Ε, να πιάσουμε το, το, νήμα των ελληνοτουρκικών, επειδή πέρα από... Να κάνω ένα σχόλιο, του... σχόλιο σε αυτό που είπε ο κύριος Σταθακόπουλος. Να κάνετε και να σας κάνω και μια ερώτηση αμέσως μετά, λοιπόν. για να θυμίσουμε ότι είστε πάνω απ' όλα διεθνολόγος, έτσι. Ήταν εντυπωσιακό ο τρόπος με τον οποίο να απάντησε στο ερώτημα εάν θα ξαναβγεί ο Ερντογάν. Δεν το σκέφτηκε καθόλου, είπε ναι. ναι. Το οποίο, για να είμαι είναι και η αίσθηση των περισσότερων που ασχολούνται με το θέμα. Δηλαδή η αίσθηση είναι ότι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού. Θα το γυρίσει από εδώ, θα το γυρίσει από εκεί. Κάτι θα κάνει, ελέγχει τα μέσα, ελέγχει τα πάντα. Στο τέλος μάλλον θα κατορθώσει να κερδίσει τι εκλογές. Εδώ έχει φτάσει να ελέγχει και το πώ θα κατέβει η αντιπολίτευση στι εκλογέ με τι παρεμβάσει. Την έχει κατακαιρματίσει. Είναι. Εδώ πέρα υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία εκμεταλλεύεται. Ο ίδιο είναι, μου θυμίζει πολλέ φορέ, πυράνχα, το οποίο όταν αφήσει το χέρι σου μέσα στο νερό θα στο αρπάξει. Όταν κάνει η αντιπολίτευση κάποιο λάθο, ο Ερντογάν δεν το αφήνει, το αρπάζει επί τόπου. Ποιο είναι το λάθο του αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Έχουμε σε έξι μήνε εκλογέ το αργότερο, δηλαδή μπορεί να γίνουν και πιο νωρί και δεν ξέρουμε ποιο είναι ο ηγέτη τη αντιπολιτεύσεω που θα την οδηγήσει στι εκλογέ. Γιατί Σωστό. διότι όλοι πιστεύουν ότι όποιο κατέβει, μάλλον θα τον κερδίσει. Κύριε Συρίγο, ε, δίνεται, να κάνω την ίδια ερώτηση που κάνει και στον κύριο Σταθακόπουλο. Δίνεται βάση, θεωρείται υπαρκτή απειλή αυτό που έγραψε το Πολίτικο ότι ο Ερντογάν στείνει πόλεμο ε, για να σώσει τον εαυτό του. Το έγραψε και λιγότερο κομψά από το λέω. Είναι ένα ακραίο ενδεχόμενο. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή έναν Ερντογάν που παλεύει για την επανεκλογή του και παλεύει ουσιαστικά για την ιστεροφημία του, για την επόμενη μέρα της ζωής του, για την επόμενη μέρα της οικογενείας του, για όλα. Ε, ο πόλεμος, ένα θερμό επεισόδιο που μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο, έχει αβέβαιη έκβαση και είναι κάτι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο. Θα έφτανε σε αυτό το σημείο μόνο αν ήταν απολύτως απελπισμένος. Δεν είναι απελπισμένος αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν. Διότι ένας πόλεμος, ειδικά με την Ελλάδα, θα είναι ένας πόλεμος απολύτως καταστροφικός και για την Τουρκία και για την Ελλάδα. Ε, εκείνο το οποίο νομίζω ότι θέλει να κάνει είναι να κάνει κινήσεις που θα μας ταπεινώνουν για να δείξει ότι αυτός έχει την ισχύ. Ο κυρίαρχος. Ο κυρίαρχος. Θα αποφύγει οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Τώρα, το ερώτημα ε, δεν επιδιώκει θερμό επεισόδιο. Όχι, δεν επιδιώκει θερμό επεισόδιο. Επιδιώκει να μας οδηγήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για διαπραγμάτευση εφόλης της ύλη. Ελάτε να τα συζητήσουμε όλα. Και η λογική του είναι απλή. Η απειλή πολέμου είναι αυτή που θα σε κάνει να πά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο ε, πώς αξιολογείται και την αναβάθμιση ή διεύρυνση της απειλής του Κάζους Μπέλη που είχαμε. Ε, γιατί πέρα από το Αιγαίο βλέπουμε να το επεκτείνει τώρα και στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, νότια τη Κρήτη. Δεν είμαι σίγουρο ότι το ερμηνεύουμε σωστά. Ε, μου το επεσήμανε, πρέπει να ομολογήσω, ο Ανδρέα Λοβέρδο χθε. Mm -hmm. Και έκατσα και διάβασα πολύ προσεκτικά τη δήλωση ο Τσαβούσογλου. Ο Τσαβούσογλου τον ρώτησε η δημοσιογράφο σε σχέση με την αύξηση των χωρικών υδάτων ενωτίω τη Κρήτη. Ο Τσαβούσογλου απάντησε επιλέξει, Δεν θα αφήσουμε. ...όχι 12 μίλια, ούτε ένα μίλι αύξηση στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο. Ε, και στα νησιά. Δεν αναφέρθηκε στην περιοχή Νοτίος της Κρήτης. Δεν το επεξέτεινε. Απλώς το πλαίσιο μέσα το στο οποίο... Το είναι... άφησε να αιωρείται κάπως. Με το... το πλαίσιο το... μέσα και στο οποίο... Και εμείς στην αρχή είναι... με το Αιγαίο είπαμε... ...επαναλαμβάνει το γνωστό ότι κάζουν μπέλει στο Αιγαίο. Αλλά τα νησιά και η ερώτηση έ... ναι. άφησαν ένα θολό τοπίο. Έτσι όμως όπως το είπε, παραμένει στην παλιά απόφαση της Τουρκικής βουλή, την εντελώς παράνομη και απαράδεκτη προφανώς, δεν το επεξέτεινε όπως αρχικώ είχα και εγώ την εντύπωση. Δηλαδή, λεκτικά παραμένει σε αυτό το οποίο έλεγε το 19... τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Συρηγό, Θε... ε, ναι. Απλώ να ολοκληρώσουμε αυτό με τα 12 μίλια. Θεωρείτε ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην επέκταση τα 12 μίλια. Δεν μιλάμε για το Αιγαίο, μιλάμε για νότια τη Κρήτη. Ε, τα 12 μίλια. Ε, θα μου δώσετε δύο λεπτά. Και τρία. Λοιπόν, τα 12 μίλια είναι το πλέον ισχυρό χαρτί που έχει η Ελλάδα ε, από πλευρά Διεθνού Δικαίου τη Θαλάσση. Είναι κάτι το οποίο έχει ασκηθεί από όλα τα κράτη του κόσμου. Είναι ένα μονομερέ δικαίωμα. Δηλαδή δεν ορίζεται, δεν πρέπει να συμφωνήσει με κάποιον. Έχει ασκηθεί από τα 149 κράτη του κόσμου που έχουν δυνατότητα να το κάνουν. Το έχουν ασκήσει το 148 και εμεί το ασκήσαμε προσφάτω στην περιοχή του Ιωνίου, το Ιωνίου. Ε, είναι το ισχυρότατο χαρτί και είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει πόλεμο με την Τουρκία. Επομένως δεν είναι αντικείμενο να πάρουμε μία απόφαση αύριο το πρωί να πάμε να το κάνουμε. Είναι θέμα στρατηγικής, στρατηγικών κινήσεων που Μιλάτε θα οδηγήσουν σε αυτό. Μιλάτε και για το νοτιοανατολικά της Κρήτης. Μιλάω για, όχι μόνο για τα νοτιοανατολικά της Κρήτης, μιλάω παντού κυρίως στο Αιγαίο μα ενδιαφέρει, γιατί στο Αιγαίο οι αποστάσει είναι μικρέ. Νοτιοανατολικά τη Κρήτη. Επειδή το Αιγαίο είναι η ειδική περίπτωση ε, εντό εισαγωγικών, για μα δεν είναι η ειδική περίπτωση, αλλά είναι η περίπτωση που προκαλεί την απειλή τη Τουρκία. Ε, αν κάνουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε στο Ιόνιο, πηγαίνοντα πια στην Κρήτη, και εκεί θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει προσοχή. Οτιδήποτε αφορά στην αύξηση των χωρικών υδάτων πρέπει να είναι στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που να ξέρει όλα τα επόμενα βήματα. Επίσης κάτι βασικό, αυτή η στρατηγική δεν συζητείται σε τηλεοπτικά κανάλια. Δεκτό, οπότε μπορούμε να, να αλλάξουμε. Συζητείτε όμως σε τηλεοπτικά κανάλια κύριε Συρήγο ένα άλλο θέμα. Ε... Συγγνώμη για το απότομο ναι, και το. Εντάξει. Αλλά απλώ είναι, είναι εξαιρετικά σαφέτς. σημαντικό απλώ και εγώ σα ρωτώ, διότι γνωρίζουμε και εμεί από το ρεπορτάζ και το γνωρίζετε κι εσεί ότι υπάρχει μια συζήτηση και σε πολιτικό ναι. επίπεδο για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να πάμε άμεσα σε επέκταση των χωρικών Πρέπει υδάτων, να προχωρήσουμε στην περιοχή του, του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου. Πρέπει να προχωρήσουμε σε επέκταση γενικώ των χωρικών υδάτων μας και σε εφαρμογή των διατάξεων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας που αφορά στο κλείσιμο των κόλπων με θείες γραμμές βάσεων, στην δημιουργία και άλλων ζωνών στο Αιγαίο που μας δίνει το δικαίωμα το δίκαιο της θάλασσας όπως συνορεύουσα ζώνη, ε, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Αυτά πρέπει να γίνουν βήμα προς βήμα προσεκτικά. Μπορώ να πω μόνο ότι από μια αδράνεια που είχαμε μείνει από το 1974 μέχρι το 19, από το 20 και μετά, αρχίσαμε, μπήκαμε στη λογική να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση που ήμασταν η μόνη εξαίρεση στον κανόνα, που δεν εφαρμόζουμε στη διατάξη του δικαίου τη θαλάσσης. Κύριε Συρίγο, για τον Ερντογάν όμω δεν είναι ούτε η Ελλάδα ούτε η Συρία ο μεγαλύτερο εχθρό. Ο, ο μεγαλύτερο εχθρό είναι ο Φετουλάχ Γιουλέν. Και είδαμε πριν από λίγε ημέρε. Ο βολικό εχθρό. Έστω, πείτε το και έτσι. Ε, είδαμε την κίνηση που έκανε ο Δήμαρχο του Ιάσμου να καλατομήσει σχεδόν το σύνολο του, του Δημοτικού Συμβουλίου με την κατηγορία ότι είναι γκιουλενιστέ. Αυτό είναι εξαγωγή ενό εσωτερικού προβλήματο στην Ελλάδα, κύριε Σιρήχο. Ε, επειδή ασχολούμαι με τα θέματα τη Θράκη εδώ και πάρα και πολλά και μάλιστα χρόνια. το είπατε πολύ σωστά, στη Θράκη. Ναι. Εξαγωγή προβλήματο εσωτερικού τη Τουρκία στη Θράκη. Ναι, επειδή ασχολούμαι με τα θέματα τη Θράκη, καταρχά το θέμα έχει πάρει την πορεία του. Δηλαδή, θα ελεγχθεί κατά πόσον έχει παραβιάσει τη διατάξη του δικαίου και αν, αν κρυφτεί ότι έχουν παραβιαστεί. Θα υπάρξουν νόμιμε κυρώσει. Η παταριά όμω έπεσε, κύριε Σύρη. Έχω την εντύπωση. Και επίση ε, να θυμίσουμε ότι από όσο ξέρουμε τουλάχιστον, δεν υπάρχει κάποια απόφαση τη ελληνική κυβέρνηση που να έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατία. Προφανώ όχι, όλα αυτά ναι. είναι εντελώ γελία για την Ελλάδα, δεν το συζητάμε. Και το αιτιολογικό. Δεν υπήρχε καν αιτιολογικό. Ε, αλλά δεν θέλω να προτρέξω και να πω ότι. Ε, αυτό είναι κάτι που θα το κρίνουν τα αρμόδια όργανα. Να πω όμω το εξή. Έχω την εντύπωση ότι το πρόβλημα δεν είναι πολιτικής φύσεως. Είναι άλλης φύσεως. Δηλαδή υπήρχαν συγκεκριμένα προβλήματα αρκετό καιρό στο συγκεκριμένο Δήμο, ε, τα οποία δεν σχετίζονται με πολιτικές βλέψεις ή με... Ξέρετε γιατί το ρωτάω αυτό, γιατί το θυμάστε και το γνωρίζετε καλύτερα Ούτε από εμένα. Είχαμε, είχαμε το προηγούμενο του Σαδίκ. Ούτε με Είχαμε το προηγούμενο του Σαδίκ. Ο κύριος Μουμίναν, δεν απατώ με, είναι το επιθετό του μάλλον θέλει να, πάρει, να, να γίνει να σα δείξει η θέση του, του εκλειπώντος. Και αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ πολύπλοκο θέμα. Νομίζω ότι πολύ πιο πεζή. Υπάρχει μια πολύ πιο πεζή απάντηση που α την αφήσουμε και αυτή. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη <laughs> που δεν μπορώ να το συζητήσω, <laughs> αλλά Πάντως δεν κρατάμε είναι πολιτικό αυτό που το που θέμα. Είπα, το δεν όταν είναι ζήτημα στο ούτε σημείο, πολιτικό ούτε ζήτημα εθνική ασφάλεια. Όταν φτάνει στο σημείο να διώκει μουσουλμάνου γιαγκουλενιστέ και χριστιανού γιαγκουλενιστέ, κάτι δεν πάει καλά. Μάλιστα. Όταν διώχνεις το μισό προσωπικό του Δήμου και μένει ο Δήμος χωρίς προσωπικό, κάτι δεν πάει καλά. Δεν σχετίζεται με πολιτική απόφαση. Είναι άλλη φύσεως πρόβλημα. Μάλιστα κύριε Σύγχρονα, μπαίνουμε σε τελική προεκλογική ευθεία και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Είναι πραγματικά μια κατάσταση που δεν την έχουμε ξανά ζήσει. Πολύ, φόρτη... πολύ κακή κατάσταση. Πολύ κακό ναι. και έχουμε μαζί εκλογές. Πόση φόρτιση περιμένετε εκεί. Εγώ όσο πλησιάζουν οι μέρε προ τι εκλογέ και ο Ερντογάν, ε, ε, εκείνο που μου έκανε ε, εντύπωση τι τελευταίε ημέρε είναι ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να βρει τρόπου επικοινωνία με τη Συρία. Ετοιμάζεται μάλιστα να υπάρξει συνάντηση μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών τη Συρία και τη Τουρκία. Εάν γίνει αυτό, θα είναι μείζον αλλαγή σε αυτά που συμβαίνουν από το 2013 και μετά στι τουρκο-συριακέ σχέσει. Μην ξεχνάμε ότι. Η Τουρκία έπαιξε τον κύριο ρόλο διαλύσεως της Συρίας και δημιουργίας αυτού του πολέμου. Εάν ο Ερντογάν τα βρει με τη Συρία και με το καθεστώς Άσαντ, τότε η Ελλάδα θα καταστεί μονοθεματικό αντικείμενο της εθνικιστικής του ιστερίας. Ε, θα προσπαθήσει, δηλαδή αυτή τη στιγμή πουλάει στον κόσμο εθνικισμό διά της Συρίας και διά της Ελλάδος και της Κύπρου, Άμα φύγει η Συρία από το τραπέζι, θα μείνει μόνο η Ελλάδα. Μπορεί όμω, κύριε ε, Συρίγκο να τα βρει ένα Σουνίτι με έναν Αλαούιτι. Ε, ο Ερντογάν, ε, σα θυμίζω ότι κατέριψε το ρωσικό αεροσκάφο που είχε παραβιάσει για 36 δευτερόλεπτα τον. Του, ότι παραβιάσει για 36 δευτερόλεπτα τον τουρκικό εναέριο χώρο. Και ύστερα από 7 μήνε πήγε σιρώμενο και υποκλινόμενο τον Πούτιν να τα βρει μαζί του. Ε, δεν έχει την κατέχνη, κανένα τέτοιο άψογα. Ε, και μια... Είχε πει ότι δεν θα έβλεπε το Μητσοτάκι στι 7 Μαρτίου του 20 μετά την ιστορία με τον Εύρω, όπου απέτυχε όλο το σχέδιο αυτό η εισβολή. Είχε πει όχι μόνο δεν θα έβλεπε το Μητσοτάκι, δεν θα μπορούσε να συνεπάρχει με αυτόν στο ίδιο δωμάτιο. Και δύο χρόνια μετά τον κάλεσε σε συνάντηση ο ίδιο στην Κωνσταντινούπολη. Κύριε Συρίγω, λέτε ότι όσο πλησιάζει προ τι κάλπε, <χε> η εξαγωγή ένταση και επιθετική ρητορική προ την Ελλάδα θα γίνει και μονοθεματική στην Τουρκία. Υπάρχει και έχει και γραφτεί κιόλα. Η απο... Γιατί τον συμφέρει πολιτικά και προεκλογικά. Υπάρχει και η θέση ότι αντίστοιχο, αντίστοιχα συμφέρει και την ελληνική κυβέρνηση. Ε, ότι είναι win-win για τον Ταγί Περντογάν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προεκλογικά και πολιτικά, αυτού του τύπου η αντιπαράθεση και η όξυνση και η φόρτιση. Πώς το ακούτε αυτό. Ε, το διάβασα προσφάτως και σε ένα δημοσίευμα. Στην αιστεία το διάβασα. Στην αιστεία παραμονή πρωτοχρονιάς. Ε, δεν θεωρώ ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ε, για εμάς είναι πολύ σοβαρό το θέμα και προσέξτε και εδώ φεύγω από δεν είναι θέμα κυβερνήσεως ή αντιπολιτεύσεως. Δείτε συνολικά Κι το ελληνικό πολιτικό. Αυτό θέλουμε να πολ... θεωρούμε όλοι για τα εθνικά θέματα. Έτσι είναι όμως στην πράξη. Πάντα υπάρχουν πολιτικοί και προεκλογικοί πειρασμοί. Ναι, αλλά δείτε στην πράξη. Κανένα, αυτή τη στιγμή στη Βουλή, κανένα από τα κόμματα δεν αμφισβητεί ότι σε γενικές γραμμέ υπάρχει σοβαρότατη τουρκική απειλή, ότι χρειάζεται να προετοιμαζόμαστε για ένα κακό ενδεχόμενο και ενώ στην Τουρκία έχουμε δηλώσεις του τύπου βγαίνει ο Ερντογάν και λέει όχι ο Ερντογάν, ο Τσαβούσογλου, μας έχουν πάρει τα νησιά και βγαίνει η αντιπολίτευση και απαντάει ωραία και τι κάνεις και δεν πας να τα πάρεις πίσω. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιες φωνές. Κανένας δεν έχει βγει να πει ε, στην κυβέρνηση ε, γιατί αφήνει τον Ερντογάν να κάνει αυτό και δεν πα να βυθίσει ναι, την το τουρκικά ή γιατί δεν του βομβαρδίζεις. Υπάρχει στα εθνικά θέματα εδώ και αρκετά χρόνια ευτυχώ υπάρχει μια γενική συνένεση. Σε θέματα τακτική υπάρχουν διαφορέ. Αλλά ε, στα εθνικά υπάρχει μια εθνική συνένεση με την εξαίρεση, θα έλεγα δυστυχώ, αυτού που συνέβη με την ψήφιση του προπολογισμού, όπου η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, όχι του ΠΑΣΟΚ, η αξιωματική αντιπολίτευση καταψήφισε τι αμυντικέ δαπάνε πέρσι και φέτος, πέρσι και πρόπερσι. Εκφράζοντα μια διαφορετική θέση, πρέπει να πούμε εδώ, για, για τι εξοπλιστικέ δαπάνε και ναι, τον τρόπο. Τον, όχι για την θωράκιση τη χώρα, αλλά για το πώ λαμβάνονται οι αποφάσει και το πώ κατανέμονται τα κονδύλια. Κύριε Σερίγου, μια υπόθεση εργασία. Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία τι εκλογέ. Ε, και εσεί λαμβάνετε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών. Με ποιον θα θέλατε να συνομιλείτε, Με έναν άνθρωπο του Ερντογάν ή με έναν άνθρωπο των Κεμαλιστών. Ε, να το βγάλω από το προσωπικό επίπεδο και να πω με ποιον θα θέλετε να η συνομιλεί η Ελλάδα. Και η κυβέρνηση. Καταρχά, πρέπει να συνομιλούμε. Ξεκινώ από αυτό. Ότι πρέπει να συνομιλούμε, διότι αν δεν συνομιλούμε, κινδυνεύουμε να έχουμε επεισόδια τα οποία οφείλονται σε κακή ε, κατανόηση. Ωραία. Ποιο είναι ο καλύτερο συνομιλητή. Είναι... Για μα. Και πιο ασφαλή για τη χώρα. Πιο προβλέψιμο, μάλλον. Πιο προβλέψιμο είναι ο Ερντογάν. Και έχει και ένα πλεονέκτημα για μα. Δεν χρειάζεται να αποδείξει στη διεθνή κοινότητα ότι είναι κακό. ο κακό. Δηλαδή, όλοι ξέρουν ότι είναι ένα προβληματικό άνθρωπο, ένα αυταρχικό ηγέτη, ο οποίο ε, μοιάζει σε πάρα πολλά με άλλου αυταρχικού ηγέτε τύπου Πούτιν. Ο διάδοχο του Ερντογάν θα έχει το εξή πλεονέκτημα. Θα έρχονται όλοι και θα μα τυπάνε την πλάτη ενθουσιασμένοι λέγοντά μα δείτε τον καλό τον άνθρωπο που ήρθε, έφυγε ο κακό ο Ερντογάν. Το είχαμε βιώσει αυτό το 1995 με την Τανσού Τσιλέρ. Μα λέγανε όλοι ενθουσιασμένοι. Είδατε μια μουσουλμανική χώρα έβγαλε γυναίκα πρωθυπουργό. Γυναίκα, εσεί δεν έχετε βγάλει γυναίκα πρωθυπουργό. Η Τανσού Τσιλέρ αποδείχτηκε το πιο τυχοδιοκτικό άτομο που είχε καταλάβει το αξίωμα τη πρωθυπουργία στην Τουρκία και ήταν αυτή η οποία παρόλο λίγο να οδηγήσει το βράδυ των ημιών σε πόλεμο. Ε, Επομένως, ο Ερντογάν είναι ο διάβολος που γνωρίζουμε, όπως τα λέγανε οι Αγγλοσάξονες, ε, άνθρωπος με εξαιρετικές ικανότητες. Δείτε πώς αρπάζει τις ευκαιρίες. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Ουκρανία-Ρωσία άρπαξε την ευκαιρία από τον πόλεμο και αυτή τη στιγμή η Τουρκία παίζει μείζωνα ρόλο στην εξαγωγή ουκρανικού σταριού σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο ενώ ταυτοχρόνως η Τουρκία έχει γλιτώσει από οικονομική κρίση λόγω των ρωσικών κεφαλαίων που έχουν μεταφερθεί στην Τουρκία. Και το δεύτερο με τις εκλογές στο εσωτερικό, όταν ο Κιλιτσδάρογλου έκανε την κουταμάρα και είπε έθεσε θέμα ε, ισλαμικής μαντήλας σε δημόσιους χώρους, ένα θέμα που έχει κλείσει στην Τουρκία από το 2013, το άρπαξε ο Ερντογάν και λέει «Α, πολύ ωραία, πριν τις εκλογές θα κάνουμε και ένα δημοψήφισμα για αυτό το θέμα». Νομίζω ότι ο στόχο του είναι πρώτα να κάνει το δημοψήφισμα, να κερδίσει με άνεση και μετά με τον αέρα του νικητή να πάει στι εκλογέ. Κύριε Συρίγο, κλείνοντα, οφείλουμε <coughs> να σα κάνουμε την ερώτηση που κάνουμε σε όλα τα κυβερνητικά στελέχη αυτέ τι μέρε. Εκλογέ πότε, πώ ερμηνεύεται αυτό που είπε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρωθυπουργό, τον κύριο Κουτσούμπα, είπε μετά τον Απρίλιο όλα ανοιχτά. Να ποντάρουμε και εμεί το 9 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων. Δεν θα έλεγα. Νομίζω υπάρχουν ορισμένοι θεσμοί στην Ελλάδα οι οποίοι τους προσέχουμε. Ο ένα είναι το Πάσχα. Ο άλλο είναι οι πανελλαδικέ εξετάσει. Και ο τρίτο είναι οι διακοπέ του 15ου. του λαού. Λοιπόν, λοιπόν επειδή οι πανελλαδικέ εξετάσει εντάσσονται και στο ευρύτερο αντικείμενο και του ισχυρού σα. Και το. Όχι, το, <laughs> ναι, ναι, ναι. το Πάσχα, όχι. Ω θρησκευμάτων. θρησκευμάτων ναι. Ναι. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να έχετε λόγο εκεί. <laughs> τουλάχιστον <laughs> στην προστασία των θεσμών. Η εκτίμησή μου είναι ότι ε, θα εξαντληθεί η τετραετία. Και δεν είναι σχήμα λόγου αυτό που λέω. Δηλαδή πιστεύω ότι ε, η λογική του Πρωθυπουργού είναι να φύγουμε. κοίταζα από το 1974 και μετά πόσες φορές έχουμε κάνει εκλογές την ώρα τους. Δηλαδή στο τέλος τετραετίας. Έχουμε κάνει εκλογές στο τέλος τετραετίας μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου η κυβέρνηση που κυβερνούσε ήταν συνήθως στη δεύτερη τετραετία της ή κατέρεε εκλογικά, έβλεπε που θα χάσει ήταν και, σε εξαντλούσε, αποδόνηση. ήταν, ναι, και το χρονικό περίοδο, τη χρονική περίοδο, το 81 το 89, ε, το 2004, εξαντλούνται οι περίοδοι αυτές και η κυβέρνηση, ε, διότι η κυβέρνηση βλέπει ότι θα χάσει τις εκλογές. Θα είναι η πρώτη φορά από το 74 και μετά μεταπολιτευτικά που μια κυβέρνηση που οι δημοσκοπήσεις όλες τη φέρουν να προηγείται θα εξαντλήσει την τραετία της και θα παρουσιάσει ένα πλήρες έργο. Τώρα αν θα είναι Δύο-τρει εβδομάδε πριν ή μετά δεν νομίζω ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Δύο-τρει εβδομάδε πριν ή μετά, μου λέτε μετά τι Πανελλαδικέ, ότι θα στεθούν ε, Πότε ξεκινάνε οι Πανελλαδικέ, ε, Νομίζω. στι αρχέ Ιουνίου. Στι αρχέ Ιουνίου. 3, 5 Ιουνίου, νομίζω, 5. κάτι τέτοιο. Εγώ θα έλεγα θα κινηθούμε πριν και μετά τι Πανελλαδικέ, κάπου εκεί πέρα. Και νομίζω ότι θα συνδεθεί και με την κατάσταση στην Τουρκία. Δηλαδή, ένα Ερντογάν, ο οποίο τις τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές θα έχει αφηνιάσει, αν δεν πηγαίνει καλά εσωτερικά, είναι κάτι το οποίο θα ληφθεί υπόψη στον εκλογικό σχεδιασμό. Να εικάσω ότι θα περιμένουμε πρώτα να μάθουμε την τελική ημερομηνία των εκλογών στην Τουρκία και μετά θα ανακαινωθούν οι εκλογές στην Ελλάδα. Όχι ακριβώς, θα έλεγα, θα δούμε πώς θα κινηθεί ο Ερντογάν τις επόμενες εβδομάδες, διότι εξακολουθεί την εμπριστική ρητορική του, που την έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο μήνα, δηλαδή έξι μήνες τώρα, πάμε με εμπριστικέ δηλώσεις του τι που θα έρθουμε ένα βράδυ ή θα πάρουμε τα νησιά σας. Μάλιστα. Κύριε Συρίγου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για Εγώ αυτή την πολύ. κουβέντα, η οποία ήταν όπως πάντοτε ενδιαφέρουσα. Θα κάνουμε εδώ μια μικρή διακοπή. Εσείς μένετε συντονισμένοι στην τηλεόραση. μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη. Αν σας άρεσε το βίντεο, δυναμώστε τη φωνή μας. Πατήστε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε το www.infognomopolitics.gr, την πηγή της ενημέρωσης.